Συνάντηση εργασίας, στην οποία συμμετείχαν διαζώσεις εκπρόσωποι των 100 πόλεων του Δικτύου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κλιματική ουδετερότητα και η οποία διοργανώθηκε από το δίκτυο Net Zero Cities ως κύριος φορέας υποστήριξης των πόλεων στη σύνταξη των κλιματικών συμβολέων, συμμετείχαν μέλη της αποστολής της Καλαμάτας την Δευτέρα 13 Ιουνίου στις Βρυξέλλες. Στην ημερίδα αυτή, που είχε έναν τεχνοκρατικό χαρακτήρα, δόθηκαν οι κατευθύνσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα συνταχθούν τα κλιματικά συμβόλαια και τον τρόπο με τον οποίο θα εργαστούν αντίστοιχα οι ομάδες. Επίσης, προσδιορίστηκε εκεί και το περιεχόμενο των συνεργασιών που δύναται να αναπτύξουν οι πόλεις μεταξύ τους, ώστε να τεκμηριώσουν τις προτάσεις τους. Εκ μέρους της διοίκησης τώρα, της αποστολής, το γνωστό Mission Board, τονίστηκε ιδιαίτερα ότι οι πόλεις θα πρέπει στην προσπάθειά τους αυτή να υποστηριχθούν από τις εθνικές κυβερνήσεις. Τόσο στην απόκτηση του κοινού βηματισμού, διότι κάθε χώρα έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες, όσο και στην επικοινωνία για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση όλων των πολιτών. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση που χρειάζεται, το αντιλαμβάνεστε και εσείς, σε ό,τι αφορά την επίτευξη του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2030. Στο κρίσιμο ζήτημα τώρα της χρηματοδότησης, ζητήθηκε από την διοίκηση της αποστολής οι πόλεις να τεκμηριώσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις προτάσεις τους, έτσι ώστε για κάθε μία δράση να αναπτύξουν αναλυτικά και να τεκμηριώσουν το επενδυτικό της πλάνο. Το επενδυτικό πλάνο, τονίζοντας ιδιαίτερα ότι από τη μεριά της αποστολής θα οργανωθούν διάφορες εκδηλώσεις προσέλκυσης επενδυτών, τα γνωστά road shows, θα προωθηθούν χρηματοδοτήσεις μέσα από ευρωπαϊκά προγράμματα, προσκλήσεις ευρωπαϊκών προγραμμάτων, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αλλά και από άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Θα δημιουργηθεί ένα χρηματοδοτικός μηχανισμός συγκέντρωσης ιδιωτικών κεφαλαίων, τα οποία θα αναδιανεμηθούν μετά στις πόλεις, θα αξιοποιηθούν πόροι από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης για την υποστήριξη ιδιαίτερα ευάλωτων ομάδων. Και εδώ θέλω να πω ότι προχθές στην παρουσίαση του ΕΣΠΑ η τελευταία αναφορά του συνεδρίου ήταν από τον εκπρόσωπο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον κύριο Σοφό, που ανέπτυξε τη λειτουργία αυτού του συγκεκριμένου ταμείου. Και τέλος βέβαια θα υπάρξει και η προώθηση της έκδοσης πράσινων ομολόγων. Έτσι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να πούμε ότι το σύστημα της χρηματοδότησης θα είναι μεικτό και αρκετό. Σε ποιο μέγεθος, όσο πρέπει. Ό,τι προτείνουν και υποβάλλουν οι πόλεις. Υπενθυμίζεται ότι κάθε πόλη θα αποκτήσει την ετικέτα Mission, την οποία θα χρησιμοποιήσει για να λάβει προτεραιότητα στις χρηματοδοτήσεις. Μία ετικέτα η οποία θα χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για τα ευρωπαϊκά προγράμματα, αλλά και από τις χρηματοδοτήσεις της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία έχει ιδιαίτερη μέρημνα γι' αυτό και έχει σκοπό να συγκροτήσει, να φτιάξει ένα ειδικό ταμείο όπου θα συγκεντρώνει πόρους από διαφορετικές πηγές και θα τις διανέμει στις πόλεις που θέλουν να επιτύχουν την κλιματική ουδετερότητα. Στο πλαίσιο τώρα των εργασιών δόθηκαν έπαινοι προς τον Δήμαρχο από τον μέχρι πρώτην ως επικεφαλής τον κύριο Μάθιου. Ο κύριος Μάθιου ανέλαβε, έφυγε και πήγε στο ταμείο το Repower EU που αφορά την απεξάρτηση από τα καύσιμα ιδίως ρωσικής προέλευσης και την αναπληρώτρια διευθύντρια, την Λάουρα Χέτελ. Έπαινε για την άρτια προετοιμασία του φακέλου της πόλης και την ορθή αξιολόγησή της. Έπαινε όμως οι οποίοι για εμάς αναδεικνύουν τις ευθύνες που έχουμε αναλάβει για να επιτύχουμε τους στόχους μέχρι το 2030. Και με αυτό το βηματισμό θα κινηθούμε μέχρι το 2030, ώστε να επιτύχουμε τους στόχους μας στο πλαίσιο που σας περιέγραψα. Και ο βηματισμός αυτός θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες. Γνωρίζουμε ότι οι έπαινοι δεν χαρίζονται, αλλά κατακτιόνται. Ευχαριστώ.